Λοιπόν, πίσω στα δικά μας, καθώς απίστευτη τροπή παίρνει υπόθεση του 39χρονου στο Βόλο, ο οποίος προφυλακίστηκε για την άγρια δολοφονία της νονάς του, όταν εκείνη αρνήθηκε να του δώσει χρήματα. Όπως αποκαλύφθηκε, πριν από 12 χρόνια είχε διαπράξει κι άλλο έγκλημα με θύμα τη μητέρα του δικηγόρου του. Είναι ο δικηγόρος Γιάννης Μιλίνης. Φωτογραφίζεται μαζί με τον πελάτη του σε μία ακόμη δίκη. Δεν γνωρίζει ότι δίπλα του στέκεται ο δολοφόνος της μητέρας του. Τα ίχνη του DNA του 39χρονου που κατηγορείται για τη δολοφονία της νονάς του πριν από λίγες μέρες στο Βόλο οδήγησαν σε μία συγκλονιστική αποκάλυψη που την έμαθε ο δικηγόρος σήμερα από τους αστυνομικούς. Ο φίλος του και πελάτης του ήταν και ο δολοφόνος της μητέρας του, όταν ο ίδιος τη βρήκε μαχαιρωμένη με 20 μαχαιριές μέσα στο πατρικό του σπίτι στο Βόλο το 2009, πριν από 12 χρόνια. Σύμφωνα με πληροφορίες, όταν η 69χρονη μητέρα του δικηγόρου βρέθηκε δολοφονημένη στον πρώτο όροφο, στο ισόγειο της οικοδομής, έμεναν οι παππούδες του 39χρονου φερόμενου ως δράστη. Αυτό το σπίτι είναι όλο δικό τους. Και στο ισόγειο έμεινε η γιαγιά του δράστη. Σοκαρισμένος ο δικηγόρος κατέρευσε όταν οι αστυνομικοί τον ενημέρωσαν ότι ο δολοφόνος της μητέρας του είναι ο 39χρονος πελάτης του. Μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά και κάθε φορά που είχε προβλήματα με τον νόμο τον καλούσε σε βοήθεια. Αύριο μάλιστα έχει αναλάβει την υπεράσπισή του σε παλιότερη υπόθεση. Ο Δράσος του ήταν που είχε δικηγόρο και τον είχε υπερασπιστεί στις περιπτώσεις. Τις οποίες είχε, όπως παράδειγμα, έχει κατηγορηθεί ο Δράσος για το εκκλεισμό ενός καταστήματος. Τον είχε γενικά δικηγόρο όλο αυτό το διάστημα. Ναι, τον είχε δικηγόρο. Ήταν 12 Αυγούστου του 2009, ο δικηγόρος επισκέπτεται την 69χρονη μητέρα του στο πατρικό του σπίτι, το οποίο βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από αυτό της νονάς του 39χρονου δράστη. Βλέπει τη μητέρα του δολοφονημένη με 20 μαχαιριές στην αριστερή πλευρά του σώματός της, μέσα στην κουζίνα. Με 42 μαχαιριές στο ίδιο σημείο του σώματος είχε δολοφονήσει και την νονά του. Ο Ματζιόγκας, ο γενικός, ο ταξίαρχος, ήταν τότε προϊστάμενος επιγραμματολογικός στην Λάρισα. Μόλις άκουσα το όνομα του δικηγόρου, ήθηκε την εμπλοκή στην παλιά δολοφονία και ότι αυτός ο νυν δράστης ήταν γείτονα. Ο γιος του είδε πατήματα, παταμασιές δηλαδή, με αίμα από τον όροφο που έμενε η κυρία στον απάνω όροφο. Τι έγινε δεν ξέρουμε. Πάμε τώρα στην περιοχή, πάμε στη Μαριλένα Μπάμπου. Σοκαρισμένη η τοπική κοινωνία, αλλά σοκαρισμένος και ο δικηγόρος. Πού να φανταστεί ότι ένας άνθρωπος που ήταν πελάτης του είχε διαπράξει κάτι τέτοιο στο παρελθόν. Έτσι είναι, Μαρία. Σε κατάσταση σοκ βρίσκεται ο δικηγόρος του Βόλου, ο οποίος ενημερώθηκε σήμερα το πρωί από τις αστυνομικές αρχές ότι ο 39χρονος, του οποίου την υπεράσπιση είχε αναλάβει πριν από 10 ημέρες για την φρικτή δολοφονία της 75χρονης νονάς του, είναι ο ίδιος που πριν από 12 χρόνια έκοψε με τόσο βίαιο τρόπο το νήμα της ζωής της 69χρονης μητέρας του μέσα στο σπίτι του. Μάλιστα την είχε βρει ο ίδιος σε λίμνη αίματος. Σε δηλώσεις του στην εφημερίδα Ταχυδρόμος, ο δικηγόρος ευχαρίστησε τις αστυνομικές αρχές για την εξιχνίαση της δολοφονίας της μητέρας του. Όπως είπε, νιώθει πλέον ήσυχος διότι ο δράστης θα λογοδοτήσει για τις πράξεις του και σημείωσε ότι όλα αυτά τα χρόνια δεν σταμάτησε ποτέ να συνεισφέρει με στοιχεία στις έρευνες των αρχών για την εξιχνίαση ενός εγκλήματος που βύθισε στο πένθος στην οικογένειά του. Μαρία, θέλω να σου πω ότι όλα αυτά τα χρόνια το έγκλημα παρέμενε ανεξιχνίαστο μέχρι σήμερα που η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το γενετικό υλικό του 39χρονου ταυτοποιήθηκε με εκείνο που βρέθηκε στα νύχια. Μαριλένα, έμενε ανεξιχνίαστο το έγκλημα, αλλά αυτοί οι άνθρωποι ήταν μαζί. Ήτανε τα τελευταία 10-12 χρόνια γείτονες, φίλοι ενδεχομένως και τώρα πελάτης του. Για πολλά χρόνια τον υπερασπιζόταν σε δίκες που είχε κατά καιρούς. Ήταν ένα άτομο που είχε αναπτύξει έντονη παραβατική δραστηριότητα, όπως μας έλεγαν. Και θέλω να σου πω ότι ταυτοποιήθηκε το γενετικό υλικό, το δικό του, 39χρονου, με αυτό που βρέθηκε στα νύχια της άτυχης 69χρονης, όπως επίσης και τα αποτυπώματα που εντόπισαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών μέσα στο χώρο του εγκλήματος. Πανομοιότυπος άλλωστε ήταν και ο τρόπος. Ακριβώς. Σε ευχαριστώ πολύ, Μαριλένα.